Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό της Παρασκευής, τελευταία ημέρα της εβδομάδος και 7 του Ιούλη. Να λοιπόν και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη που φεύγει σιγά σιγά και βεβαίως μας αποχαιρετά το πρώτο δεκαήμερο που ό,τι φαίνεται με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα μου πει κανείς και το δεύτερο δεκαήμερο μας λένε πάλι καύσωνες και η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Σήμερα λένε η πιο δύσκολη ημέρα του καλοκαιριού μέχρι τώρα όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στη Λάρισα σήμερα, οπότε ό,τι να κάνετε τώρα νωρίς το πρωί, επιστρέφετε στο σπίτι σε δροσερά σημεία και φυσικά όσο μπορούμε αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Φτάνει να σας πω ότι αυτήν την ώρα στην Λάρισα έχει 26 βαθμούς Κελσίου, 37 λέει με 38 η μέγιστη θερμοκρασία. Ο Βόλος έχει 29 βαθμούς τώρα, αλλά 34 αλλά η αίσθηση θα είναι με 37. 25 στα Τρίκαλα, 26 στην Καρδίτσα αυτή την ώρα, αλλά 38 σήμερα. Και Δομοκός 26 βαθμοί αυτή την ώρα, 35 η μέγιστη θερμοκρασία. Υπομονή, τι να κάνουμε τώρα, καλοκαίρι είναι, θα περάσει. Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολλά θέματα που έχουμε συζητήσουμε και σήμερα. Βεβαίως οι προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα δούμε τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ, απουσία Αλέξη Τσίπρα αλλά και Πόπης Τσαπαρίδου μετά την παρέτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Καλημέρα στον Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, τον Βασίλη Καραμπάση στη Λάρισα, την Έλληνα Κυριασίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών μας εφημερίδων αλλά φυσικά και στο site του σταθμού μας astra.tv.gr για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Οι μερίσεις εκδρομές από το λιμάνι του Βόλου για τον νησί Τρίκερη και την Αγία Κυριακή με το πλοίο Άγιος Νικόλαος. Παρασκευή και Σάββατο κλιματιζόμενες αίθουσες σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα προφανώς και τον καύσωνα. Ο κ. Οντόπουλος, εγκάθετοι συνδικαλιστές, διαστρεβλώνουν, προπαγανδίζουν, συκοφαντούν και ψεύδονται. 5 βολιώτες στη Σπύρα που ξάφριζαν σπίτια ως τεχνική της ΔΔΕ και ένα ήρωα σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα που αναμένει την αγκαλιά του κόσμου. Εφημερίδα Ελευθερία, διαβούλευση για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, το πολωνικό χωριό του νομού Λάρισας και θαλασσινά μπάνια για την τρίτη ηλικία. Επίσης, στο πλευρό του Θανάση Μαμάκου και ο Ηρακλής Γεωργιώκας, καλή επιτυχία και ξεκινά η ανακατασκευή της οδού Βυζαντίου, πολύ σημαντικό και αυτό το έργο. Και καυτά μεροκάματα λέει εργαζόμενους, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στις οικοδομές, είναι ό,τι χειρότερο. Εφημερίδα Κόσμος, ελέγχονται 25 μη πολιτικά πρόσωπα, καλούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 του ΟΣΕ. Ξεκινούν τα έργα για την ανακατασκευή της Βυζαντίου και αύξηση 18,2% στα εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία το 2021. Ζημίες σε καλλιέργειες από τη δυνατή βροχή όσον αφορά τα δελέργια της Νάβου. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, θησαυρίζουν σε βάρος ηλικιωμένων, εξαθρώθηκε κύκλωμα με πλοκάμια και στο Βόλο. Κατώτατος μισθός 950 ευρώ, αύξηση στο δημόσιο, μειώσεις φόρων σε οικογένειες. Sold out ξενοδοχεία και Airbnb για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου και Μπράβο. Και Βολιώτης χαρίζει νεφρά στη σύζυγό του, επίσης πολλά συγχαρητήρια. Πολύ δύναμη ψυχής, πραγματικά το λιγότερο. Θα ξεκινήσουμε όμως με αυτή την περιβόητη δίκη του Άκη Καμπανού, από το παλικάρι το οποίο δυστυχώς εφωνεύθη από συνομήλικούς του σχεδόν, απλά επειδή φορούσε την μπλούζα της αγαπημένης του ομάδος. Μία υπόθεση που θυμάστε μας είχε συγκλονίσει πριν από λίγα χρόνια. Είχαμε λοιπόν την απόφαση του δικαστηρίου, ένοχοι και οι 12 κατηγορούμενοι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης οι 12 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του κατά την άγρια οπαδική επίθεση που πάγωσε το Πανελλήνιο τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή της Χαριλάου. Οι δικαστές του κακουργιού δικείου, τρεις τακτικοί και τέσσερις ένορκοι, κατέληξαν στην ετοιμιγορία τους ύστερα από πολυήμερη διάσκεψη αφού αξιολόγησαν το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, τις μαρτυρίες και απολογίες των κατηγορουμένων. Όπως εισφέρθηκαν στη δίκη κατά τις 47 συνεδριάσεις που προηγήθηκαν τους τελευταίους 5,5 μήνες. Λίγο μετά τις 10 παρατέταρτο το πρωί, το δικαστήριο ανέβηκε στην έδρα σε μια σφιχτικά γεμάτη δικαστική αίθουσα, με την πρόεδρο να καλεί έναν-έναν τους κατηγορούμενους να σηκωθούν από τη θέση τους προκειμένου να τους απαγγείλει την απόφαση. Η κατηγορία της από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο για την περίπτωση του Άλκη μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, το ίδιο και οι απόπειρες ανθρωποκτονίας για τους δύο φίλους του, ενώ 7 εξ αυτών κρίθηκαν ένοχοι ως αυτούργοι στην πράξη αυτή και οι υπόλοιποι 5 συνεργοί.
Ομόφωνη ήταν η απόφαση για τη δολοφονία του Άλκη και τον στενό του φίλο, ενώ κατά πλειοψηφία 5-2 για το δεύτερο τραυματία νεαρό. Ξέσπασε παράλληλα και η μητέρα του Άλκη Καμπανού κατά τη δίκη για τη δολοφονία του. Η μητέρα του δικοχαμένου Άλκη αναφέρθηκε και στις σπουδές του μετά από ερώτηση προς την έδρα. Ο έκτος κατηγορούμενος κατά την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού ζήτησε συγγνώμη στην οικογένειά του, λέγοντας: «Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο αυτών των ανθρώπων». Αυτά λοιπόν και με την δίκη του Ακιαμπανού και φυσικά τέτοια περιστατικά να μην ξαναζήσουμε ποτέ, ποτέ όμως. Το κάθε παιδί να φορά την μπλούζα της αγαπημένης του ομάδος, να παρακολουθεί ποδόσφαιρο, παρακολουθεί τις ομάδες, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν έτη 2023 τέτοια πράγματα. Πάμε τώρα στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πολύ σημαντικά τα όσα υπόθηκαν από τον ίδιο. Έδωσε και ένα χρονοδιάγραμμα αλλά και σχεδιάγραμμα για το τι προγραμματίζεται από εδώ και πέρα. Κατώτατος μισθός, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας και βεβαίως και νέες αλλαγές, νέα προγράμματα στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Πάμε να δούμε λοιπόν τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχομαι τώρα στην εξειδίκευση των κεντρικών στόχων της κυβερνητικής μας θητείας για την τετραετία που έχουμε μπροστά μας. Και ξεκινώ με το μέτωπο της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής, όπου οι στόχοι μας είναι και σαφείς, αλλά και μετρήσιμοι. Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως το τέλος του έτους. Πρόωρη αποπληρωμή των διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου. Επίσης, λογικά πρωτογενή πλεονάσματα στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που διαπραγματευόμαστε αυτή την εποχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ αρκετά κάτω από το 140% έως το 2027. Υποχώρηση της ανεργίας στο 8% μέσα στην επόμενη τετραετία. Εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ. Και βέβαια, μείωση των ανισοτήτων με μόνιμα μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων, αλλά και με στοχευμένες πρωτοβουλίες, όποτε χρειάζεται, που θα απαντούν σε έκτακτες δυσκολίες. Και αυτήν την διπλή κατεύθυνση υπηρετεί και το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα κατατεθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο και θα έχει ψηφιστεί πριν το τέλος του μήνα. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο θα αποτυπώνονται πολλές από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, απαντώντας έτσι και σε κάποιες αμφιβολίες οι οποίες είχαν εκφραστεί από την αντιπολίτευση κατά το πόσο θα είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση των προεκλογικών μας εξαγγελιών. Έτσι, απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, συνεχίζεται και για τους επόμενους μήνες το Market Pass που καλύπτει το 10% των βασικών εξόδων των περισσότερων οικογενειών. Καθιερώνουμε πια, όπως είχαμε δεσμευθεί, ως μόνιμο μέτρο το Youth Pass των 150 ευρώ σε κάθε νέο 18-19 ετών για ταξίδια και πολιτικές δράσεις θα καταβληθεί για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, σε μόνιμη βάση, από 1η-1η του 2024 τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων με οριζόντες αυξήσεις για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Θα μιλήσει πιο ειδικά γι' αυτό και ο Υπουργός Οικονομικών. Θα υπάρξει εκτός από την οριζόντια αύξηση ειδική έμφαση στις αμοιβές όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης, τμηματάρχες, διευθυντές, γενικούς διευθυντές. Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική δημόσια διοίκηση η ψαλίδα η οποία χωρίζει την αμοιβή ενός νεοπροσλαμβανόμενου δημοσίου υπαλλήλου από αυτήν του Γενικού Διευθυντή είναι η μικρότερη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να ανταμείξουμε καλύτερα τους δημόσιους υπαλλήλους μας οι οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης
καθώς βάσει του επιτελικού κράτους τους αναθέτουμε και περισσότερες αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα όμως στηρίζουμε και τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν οικογένεια, αυξάνοντας το οικογενειακό επίδομα από 20 έως 50 ευρώ. Ο Υπουργός θα δώσει και περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό σημαίνει για έναν δημόσιο υπάλληλο σε θέσεις ευθύνης, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει παιδί, μια σημαντικότατη αύξηση πια από 1η-1η του 2024. Και αυτές οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν και τρεις ακόμα ελαφρύνσεις για τις οποίες είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά. Την πρόσθετη μείωση φόρου κατά 1.000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά. Τη νέα μείωση του ένφια κατά 10% για κάθε σπίτι το οποίο είναι ασφαλισμένο από φυσικές καταστροφές. Αλλά και τη μόνιμη απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από κάθε συμμετοχή στις φαρμακευτικές δαπάνες. Τέλος, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα σας χαροποιήσει όλους πάρα πολύ, ειδικά εσάς, στο ΣΥΡΙΖΑ, καθιερώνεται πια με το πρώτο νομοσχέδιο η κοστολόγηση των κομματικών προγραμμάτων από ανεξάρτητο φορέα. Είναι μια κατάκτηση αυτή. Δεν νομίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε χωρίς κοστολογημένα προγράμματα. Η διαφορά είναι τώρα ότι κάθε παροχή η οποία θα ακούγεται στο δημόσιο διάλογο πρέπει να είναι ρεαλιστική με την σφραγίδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και κυρίως να μην ποτίζει τα λεφτόδεντρα των ψεμάτων και τελικά της δυσπιστίας προς το πολιτικό σύστημα. Και κάτι ακόμα. Τις άμεσες πρωτοβουλίες αυτές πλαισιώνουν και οι πρώτες μας κινήσεις προς τους συνταξιούχους. Αναφέρομαι στη συνέχιση της εφάπαξ ενίσχυσης στο τέλος του έτους από το πλεόνασμα της ανάπτυξης όσων συνεχίζουν να πλήττονται από την προσωπική διαφορά κατρούγκαλου, ειδικά τους χαμηλούς ταξιούς. Αλλά και μια σημαντική ακόμα πρωτοβουλία που αφορά την ενθάρρυνση της δυνατότητας που δίνουμε στους συνταξιούχους να παραμένουν έστω και με μερική απασχόληση, γιατί αυτό είναι και το πιο συνηθισμένο στην αγορά εργασίας. Στο εξής, όσοι συνταξιούχοι θέλουν να εργάζονται, δεν θα βλέπουν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 30%. Σήμερα θα το εξηγήσουμε και σε όσους μας ακούν που μπορεί να μην το γνωρίζουν. Ένας συνταξιούχος μπορεί να δούλευε μία ημέρα το μήνα, θα μειωνόταν η σύνταξή του κατά 30%. Στο εξής θα λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη, θα βλέπουν μόνο μία μικρή παρακράτηση στα πρόσθετα έσοδά τους από τη δεύτερη δηλωμένη και νόμιμη πλέον αμοιβή τους. Όπως είπα και στην αρχή, σκοπός μου σήμερα είναι να συνοψίσω τους κεντρικούς στόχους που υπηρετούν τον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό τον οποίο επιχειρούμε. Στηριγμένο στο κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο πριν από λίγες εβδομάδες ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι γνωστό. Όπως σας είπα, έχουμε μιλήσει πολύ για αυτό στην προεκλογική μας περίοδο. Στηρίζεται σε 5 πυλώνες, την παραγωγική Ελλάδα, την κοινωνική Ελλάδα, την ψηφιακή και πράσινη Ελλάδα, τη δίκαιη Ελλάδα και ασφαλώς την ισχυρή Ελλάδα. Αυτά λοιπόν και με τον, έτσι, με τον Πρωθυπουργό και τις προγραμματικές δηλώσεις, ο οποίος είπε πάρα πολλά, τις κλειδές επόμενες ημέρες θα τα αναλύσουμε όλα. Πάμε τώρα στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα χθες, αλλά και μετά την παρέτηση, την ηχηρή παρέτηση της Πόπης Τσαπαρίδου, η οποία είχε ήδη υποβάλει την παρέτησή της στην επόμενη των εκλογών. Πάμε να δούμε λοιπόν τα όσα υπόθηκαν από τον Πάνο Καμένο, που απειλεί τώρα και λέει: μη με προκαλείτε, έχω μηνύματα και βίντεο να σας δείξω. Από την άλλη, έχουμε και έντονη κριτική από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε λοιπόν τα όσα υπόθηκαν από τον Πάνο Καμένο.
Έπειτα από πολιτή απουσία, ο Πάνος Καμένος, που υπήρξε πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελληνών και κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε να μιλήσει για την περίοδο της συγκυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα διαδραματίστηκαν στη χώρα. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Πάνος Καμένος μίλησε για το δημοψήφισμα του 2015, το Brexit που αποφεύχθηκε, και τη Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας πως ήταν μια παγίδα για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε και στη 17η διαπραγμάτευση που κατέληξε στη Συμφωνία για το Τρίτο Μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε με παρέμβαση Ομπάμα στον Ολάντ. Σε ό,τι αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε πως ήταν μια παγίδα την οποία έθεσαν στον Αλέξη Τσίπρα με δώρο τον Νόμπελ Ειρήνης. Επειδή η καινούργια άποψη που επικράτησε ήταν ότι αυτή η έντιμη συνεργασία που υπήρχε δεν ήταν το αναγκαίο καλό, αλλά το αναγκαίο κακό, όπως είπε η κυρία Τσαπανίδου, και δυστυχώς επιβεβαίωσε ο Τσίπρας, με αποτέλεσμα να χάσει όλο τον κόσμο που πιθανώς να πήγαινε κοντά του στις εκλογές της τώρα. Θα σας πω ότι η συνεργασία ήταν άριστη, με μόνη μαύρη κοιλίδα την υπόθεση των Πρεσπών. Δεν υπήρχε ποτέ μια κακή συνεργασία. Και θα σας πω το εξής, τώρα που έφυγε πια. Δεν θα μπορούσε δεξιός πρωθυπουργός με απέναντι την αριστερά να υπέγραφε τις στρατιωτικές και στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, έχοντας την αντίδραση ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού κόσμου. Ένας αριστερός πρωθυπουργός με μια κυβέρνηση συνεργασίας με εμάς τότε, τους ανεξάρτητους Έλληνες, μπορούσε να περάσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς να υπάρχει αντίδραση από το κόσμο της αριστεράς. Δεν αξιολόγησαν τα πεζοδρόμια. Και αυτό είναι το σημαντικό. Θα σας πω ότι επέδειξε τεράστιο θάρρος τότε ο Αλέξης Τσίπρας να πείσει και το δικό του τον κόσμο εν μέσω της κρίσης και με απέναντι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη στροφή της χώρας. Αυτή είναι όμως την οποία δεν στήριξε τη συνεχεία και γι' αυτό και για την άποψή μου υπέστη την τεράστια πολιτική ζημιά στις τελευταίες εκλογές. Αν θα επέστρεφε, δεν θα ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα γνωρίζω. Ο Πάνος Καμένος θα επέστρεφε στην Ελληνική. Γιατί? Για μένα τελείωσε. Να σας πω κάτι. Ο ελληνικός λαός με τίμησε 32 χρόνια εκλεγμένος βουλευτής. Θυμό πάντως προκάλεσαν στο ΣΥΡΙΖΑ οι δηλώσεις που έκανε ο Πάνος Καμένος με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εξαπολύει πειρά κατά του άλλοτε συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα σε σημερινή του ανακοίνωση. Η Κουμουνδούρου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του πρώην Υπουργού Άμυνας ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ πιο ειδικά αναφέρεται: ο Πάνος Καμένος έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα του 2015 και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχει επίσης το δικαίωμα να εμφανίζει τον εαυτό του ως αλάνθαστο πρωταγωνιστή και να κατηγορεί άλλους. Εκείνο που δεν έχει το δικαίωμα να κάνει είναι να κατασκευάζει σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Να παραμορφώνει τα γεγονότα του χτες για να εξυπηρετήσει τις όποιες επιδιώξεις του σήμερα. Να επικαλείται ως γεγονότα δικές του κατασκευές. Και τελικά να μην δείχνει στοιχειώδη σεβασμό απέναντι στην αλήθεια για την πιο δύσκολη ιστορική περίοδο της Ελλάδας, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λοιπόν και με το όσο υπόθηκε με τον Πάνο Καμένο. Εν τω μεταξύ, εντάξει, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Θα ελπίσουμε να ξεμπερδέψουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι χθες στις προγραμματικές δηλώσεις θα έπρεπε να είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, ο ίδιος ήταν απόν. Κάποιοι λένε ότι θα επισκίαζε το Φάμελο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα κοίταγαν μόνο τον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, αν πήγαινε, θα έπεφταν όλα αυτά τις δημοσιότητες πάνω σε αυτόν και θα χάνονταν η ουσία. Εν πάση περιπτώσει, η απουσία του, όπως και να έχει, σχολιάστηκε. Τώρα. Έχουμε και άρση ασυλίας του Γιώργου Κίρτσου και βεβαίως θα ελεχθεί για χρέη προς το δημόσιο. Άλλη μια είδηση από το πολιτικό σκηνικό. Και πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα και πάμε να δούμε σε ένα αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένα μεγάλο κύκλωμα μαστροπίας ουσιαστικά ή αλλιώς υπόθεση trafficking. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, το σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ, γιατί δυστυχώς πληθαίνουν όμως τέτοιου είδους περιπτώσεις και τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις. Ακόμη μια προφυλάκηση, η τέταρτη, αποφασίστηκε από τις δικαστικές αρχές για το διεθνές κύκλωμα trafficking. Το διεθνές κύκλωμα με θύματα 51 γυναίκες από τη Λατινική Αμερική εξαρθρώθηκε προημερών από την ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 57χρονος σύντροφος της 71χρονης Μαρίνας, που χτες πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Ο κατηγορούμενος, όπως και η σύντροφός του, υποστήρξε πως εκμίστωνε με νόμιμο τρόπο 5 οίκους ανοχής στην πρωτεύουσα και πως οι γυναίκες εργάζονταν με τη θέλησή τους στους χώρους αυτούς. Από τους 22 συλληφθέντες για την υπόθεση, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι 4. Εκτός από τον 57χρονο και την 71χρονη, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος και η σύζυγός του, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς.
Αυτά λοιπόν έτσι και με αυτήν την συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα είχαμε και μια φωτιά στο Ολιβέρι της Εύβοιας, από ό,τι φαίνεται σήμερα το πρωί καλά τα νέα. Φαίνεται ότι ελέγχεται η φωτιά και αυτό είναι σημαντικό. Συνελήφθηκε ένας 55χρονος άνδρας για το λόγο θέμα. Τώρα έχει ξεσπάσει σ' άλλο στην Κέρκυρα με αυτό το άλογο το οποίο ήταν τουριστική, μάλλον προπορεύονταν της τουριστικής άμαξας, έσαιρε ουσιαστικά την τουριστική άμαξα. Πολλές καταγγελίες γενικότερα για τα άλογα, διότι μία με πέντε δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Στις 2 το μεσημέρι κατέρευσε και δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή το άλογο στην Κέρκυρα. Υπήρξε αυτό της μάρτυρας που λέει ότι το χτύπαγε, το μαστίγωνε 80χρονος έτσι, συγγνώμη, αμαξάς. Λίγο πριν έτσι πέσει το ίδιο νεκρό. Ωστόσο, η κτηνιατρική υπηρεσία που έκανε τους ελέγχους δεν έδειξε ότι το άλογο είχε μαστιγωθεί και μάλιστα ότι εξέπνευσε από παθολογικά αίτια. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε από την τοπική μας κυρίως επικαιρότητα. Εδώ λοιπόν επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, επιστροφή στα θέματά μας και πάμε να δούμε τι γίνεται με την καταμέτρηση ψήφων, την επανακαταμέτρηση μάλλον για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, μετά που ένσταση η οποία έγινε αποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Σαρίνα Καραλαριώτου για την νίκη και τα άκυρα, γιατί ξέρουμε ότι πια ο εκλογικός νόμος κάνει πολλές καραμπόλες, ακόμη και με λίγες ψήφους μπορεί πολλά πράγματα να αλλάξουν. Πάμε να δούμε όμως τι προβλέπει ο νόμος και τι μπορεί να κάνει ο κάθε υποψήφιος, εάν θέλει, έτσι και αν έχει την όποια υποψία, ότι μπορεί να πήγαινε καλύτερα στις εκλογές. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο πρωτοδικείο της Λάρισας η επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων του κόμματος Νίκη, καθώς και των άκυρων στην εκλογική περιφέρεια Λάρισας, σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές 25ης Ιουνίου. Η επανακαταμέτρηση πραγματοποιείται μετά από σχετικό αίτημα της υποψήφιας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ρένας Καρλαριώτου, το οποίο έγινε δεκτό από το πρωτοδικείο της Λάρισας. Στην όλη διαδικασία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκλογική διαδικασία, προβλέπεται η δυνατότητα στους υποψηφίους βουλευτές και στα κόμματα που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για επανακαταμέτρηση. Αν και ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία αυτή, παρόλα αυτά είμαι ενήμερος ότι έχουν υποβληθεί δύο τέτοιες αιτήσεις, η μία φορά υποψήφιο βουλευτή, η άλλη κόμμα. Έχουν σχηματιστεί τα σχετικά συνεργεία στο πρωτοδικείο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι αυτών που ζήτησαν την επανακαταμέτρηση και δικαστικός γραμματέας. Υποθέτω αυτή η διαδικασία θα βέβαια ολοκληρωθεί σήμερα, γιατί θα πρέπει να η όποια ενέργεια να γίνει μέσα στο ωράριο λειτουργίας των δικαστηρίων λογικά θα συνεχιστεί τουλάχιστον και αύριο. Δεν ξέρω αν θα υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα από κάποιον άλλο υποψήφιο βουλευτή ή κόμμα. Πρόκειται πάντως για μια διαδικασία η οποία δεν είναι σπάνια. Πολλές φορές μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων έχουμε τέτοιες αιτήσεις, οπότε δεν θεωρώ ότι συμβαίνει κάτι το οποίο εντάσσεται σε κάποια εξαιρετική διαδικασία. Το κίνητρο της αίτησης εστιάζει όχι στο συγκεκριμένο κόμμα το οποίο εξέλεξε βουλευτή στη Λάρισα, αλλά στο δεδαλώδη εκλογικό νόμο και στα τελείωτα της καραμπόλης που δημιουργεί για μόλις μερικές ψήφους. Αυτά λοιπόν με τα όσα θα γίνουν και σήμερα με την επανακαταμέτρηση, ίσως και σήμερα έχουμε και την απόφαση. Πάμε στα τηλέφωνα μας. Καλημέρα σας. Ακριβή μου Σοφούλα, καλημέρα Στέφανος από Τρίκαλα. Καλημέρα στα καυτά Τρίκαλα, γιατί σήμερα θα έχετε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και εκεί. Πάρα πολύ Σοφούλα. Σήμερα θα κάνει 38 άρια μας λένε, εντάξει η αίσθηση θα είναι και λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία, αλλά τι να κάνουμε τώρα, καλοκαίρι είναι, δεν γίνεται και διαφορετικά. Όλα καλά, όλα καλά. Θα μας τροζήσετε εσείς με κανένα τραγουδάκι σήμερα. Βεβαίως. Έτσι, μπράβο. Σοφούλα. Ναι, ναι. Να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στον Πρωθυπουργό μας, είναι η γιορτή του σήμερα. Α, και θα γίνει Κυριακής. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στη μητέρα της Βάνας. Την Κυριακή. Είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. Ναι, ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ γιατί γιορτάζει βαπτιστήρα μου σήμερα. Χρόνια πολλά να τη χαίρετε. Πάντα αστροπρόσωποι, πάντα, πάντα όμως. Την αγάπη μου στη βαπτιστήρα μου, την αγαπημένη μου, τη λατρεμένη. Και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, έτσι δεν το συζητώ. Και για όσους κάθε μέρα έχουν Κυριακή.
Πραγματικά. Ναι, ναι. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα από το όμορφο Μακρυχώρη, από την αγαπημένη Μαριάνθη και τη μαμά της που κάθε μέρα είναι συντονισμένες εδώ. Την αγαπημένη κυρία Σοφία και τον κύριο Γρηγόρη, τους θέλω οπωσδήποτε σήμερα να με καλέσουν στο τηλέφωνο μετά την εκπομπή, οπωσδήποτε. Καλημέρα και από μένα να έχουν. Και σε όλο τον κόσμο, την αγαπημένη κυρία Τούλα που με το καλό την περιμένουμε το καλοκαίρι να έρθει σε λίγες ημέρες, τον κύριο Θανάση Κούτρα βεβαίως, και σε όλους τους αγαπημένους τηλεθεατές. Και βλέπουμε εμείς και πανέμορφα Τρίκαλα, έτσι. Δεν το συζητώ, ο Λιθέως ποταμός, το καταπράσινο, ωραία, αλλά η εικόνα που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους τους τηλεθεατές με πολύ πολύ αγάπη. Στα ψηλά Χάνια να στείλουμε του Πηλίου την αγάπη μας. Τι ωραία δροσιά θα έχει εκεί πέρα τώρα, τι ωραία που θα είναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι. Σαράντα μέρες στο γυαλό κι ο Γιάννος της λέει σαράντα δυο. Σαράντα βάρκες στο γυαλό κι ο Γιάννος της λέει σαράντα δυο. Σαράντα δυο της βγάζει και μια βάρκα με πάνη την έχει κλέψει μια ξανθή και μια βάρκα με πάνη την έχει κλέψει μια ξανθή. Έφυγε γυαλό, γυαλό, πάει πια θα τρελαθώ. Έφυγε γυαλό, γυαλό, πάει πια θα τρελαθώ. Σαράντα βάρκες στο γυαλό κι ο Γιάννος της λέει σαράντα δυο. Να είστε καλά κύριε Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Καλημέρα και στην όμορφη Καρδίτσα, δεν έχουμε πει, και έχουμε αγαπημένους τηλεθεατές, τη Στέλλα, τον Μάριο, τον Βασίλη, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτοί συντονισμένοι εδώ. Και εμείς βλέπουμε εικόνες, όπως είπαμε, από τα πανέμορφα Τρίκαλα, υπάρχει κινητικότητα, βλέπουμε και μπόλικη κιόλας. Τώρα το πρωί κάνουμε ό,τι είναι τώρα το πρωί, γιατί πραγματικά έχει πολύ ζέστη σήμερα, δεν είμαστε για άσκοπες μετακινήσεις. Να είστε καλά κύριε Στέφανε, την αγάπη μας. Ευχαριστώ. Όλοι στα παράλια της Λάρισσας και πάνω στο Πήλιο να πάνε και στα Χάνια. Έτσι, εμείς που αγαπάμε το βουνό προς τα Χάνια και όσοι αγαπάνε τη θάλασσα προς τα παράλια. Ναι. Να είστε καλά κύριε Στέφανε, την καλημέρα μας τα όμορφα Τρίκαλα. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναλέμε πάλι. Να είστε καλά, να είστε καλά, φυσικά και θα τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξαθρώθηκε μία σπήρα. Οι υποτιθέμενοι έτσι, εργαζόμενοι της ΔΕΗ που χτυπάγαν την πόρτα δήθεν για κάποια βλάβη, πιάναν την κουβέντα και κάπως έτσι ξάφριζαν ξαφικά χρήματα και οτιδήποτε άλλο. Εξαπατούσαν, εν πάση περιπτώσει, ανυποψία στους πολίτες. Πάμε να δούμε γιατί αρκετά μέλη της σπήρας εμπλέκονται και από την πόλη του Βόλου και από τη Λάρισα. Πέντε βολιώτες της Σπήρα που ξάφρισαν σπίτια ως τεχνική δίθεν του ΔΔΕ. Ορμητήριο της Σπήρας, όπως αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ώρες, ήταν τα Άνω Λιώσια. Περισσότερα από 600.000 ευρώ είναι η ηλία τα τελευταία 2,5 χρόνια. Στη δημοσιότητα ήρθαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των 15 μελών της συμμορίας που ξάφρισαν ηλικιωμένους από διάφορες περιοχές της Αττικής. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι για την εξάρθρωση της συμμορίας χτύπησαν τουλάχιστον 24 φορές σπίτια σε Κουκάκι, Γαλάτσι, Κηφισιά, Ζωγράφου, Χαλάνδρη, Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάλιρο, Ψυχικό, Νέα Σμυρνή, Νέα Χαλκιδόνα και Χολαργό. Προσέγγιζαν τα θύματα τους με άψογη εμφάνιση και σε αρκετές περιπτώσεις με επίδειξη πιστοποιητικών εγγράφων, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τεχνικούς συντηρητές ανελκυστηρών και με την πρόφαση έκτακτης ανάγκης τους έπειθαν να εισέλθουν εντός των οικειών τους. Σε βάρος των 15 πάντων συλληφθέντων και άλλων 7 ατόμων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη κακουργημάτων κλοπών. Η ελληνική αστυνομία παρακαλεί τους πολίτες να επικοινωνούν για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας για τη δράση της συμμορίας. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας.
Αυτά λοιπόν, προσέχουμε, προσέχουμε. Δεν ανοίγουμε τα σπίτια μας, δεν είμαστε τόσο ευκολόπιστοι σε καμία περίπτωση. Πάμε τώρα να δούμε αυτό το σπαρακτικό πραγματικά μήνυμα της μητέρας του τρίχρονου αγοριού από την πόλη του Βόλου, όπου δυστυχώς έδωσε την δική του μάχη, χτυπημένο από λευχημία, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Συγκλονίζει με τα λόγια της η μητέρα του τρίχρονου Στέργιου, που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από λευχημία, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Παιδών Αγίας Σοφία της Αθήνας. Ο πατέρας του μικρού ηρώα εργάζεται σε εργοστάσιο του Βόλου και έδωσε από τον Νοέμβριο σήμερα μεγάλο αγώνα, συγκεντρώνοντας τα ρεπό του για να μπορεί να ταξιδεύει στην πρωτεύουσα και να βλέπει το γιο του στη γενναία μάχη που έδινε. Οι γονείς του έχουν ακόμη ένα κορίτσι 9 ετών. Η κηδεία του μικρού προγραμματίστηκε για σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βόλου. Η μητέρα του Στεριού συγκινεί με το μήνυμά της στην ομάδα γονέων της Φλόγας. Ξέρεις τι θα πει πόνος. Όχι αυτόν με τις κραυγές ή τα δάκρυα και τους λυγμούς. Ο άλλος που τα μάτια βουρκώνουν, που ο λυγμός φτάνει στο λαιμό σου και δαγκώνει στα χείλη να μην φύγει. Την καρδιά σου να σπάει σε κομμάτια, να γκρεμίζεται ο κόσμος γύρω σου και εσύ να στέκεσαι όρθιος. Θλίψη πάντως στην κοινωνία του Βόλου προκαλεί του θανάτου του παιδιού μόλις 3 ετών από λευχαιμία. Το αγοράκι είχε διαγνωστεί τον Νοέμβριο του 2022 με την νόσο. Ενώ σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται, οι γονείς του το είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία εδώ και μήνες όπου νοσηλεύονταν. Το αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή τις τελευταίες ημέρες, βυθίζοντας το πένθος στους γονείς στην αδελφούλα του. Αυτά λοιπόν, έτσι τα όσα συμβαίνουν με τα πολύ πολύ άσχημα. Να πούμε ότι τη δική της μάχη δίνει και 40χρονη γυναίκα, η οποία έχει προσβληθεί από στρεπτόκοκο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, και ευχόμαστε όλα μα όλα να πάνε καλά. Πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα στην εκπομπή μας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους εμπόρους. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και μην ξεχνάω, την ερχόμενη εβδομάδα θερινές εκπτώσεις. Στις χάλπες προσέρχονται από το πρωί σήμερα οι εμπόροι του Βόλου με τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου να καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία. Οι κάλπες άνοιξαν νωρίς το πρωί και αναμένεται να κλείσουν περίπου στις 9 το βράδυ. Ο πρόεδρος πάντως των εμπόρων, κ. Οντόπουλος, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι η αγορά έχει περάσει από συμπληγάδες τα τελευταία χρόνια λόγω των διαδοχικών κρίσεων και υπάρχει η ευχή αλλά και η προσδοκία να ανακάμψει. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στην πολιτεία ότι οι έμποροι και σε τοπικό επίπεδο θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τα ζητήματα που τους απασχολούν και να επιζητούν άμεσες λύσεις. Ακόμα μια εκλογική διαδικασία στις πολλές του 2023. Η εκλογική διαδικασία του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Μετά από τα 3 χρόνια της διοίκησης καλούνται οι έμποροι να ψηφίσουν ξανά για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορική Επιχειρηματικότητας και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι κάλπες έχουν ανοίξει από νωρίς το πρωί και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή τους συναδέλφους εμπόρους, ούτως ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να αναδείξουν την διοίκηση αυτή η οποία θα ηγηθεί του Συλλόγου για την επόμενη τριετία. Μέχρι στιγμής ο ρυθμός προσέλευσης είναι ικανοποιητικός για τα δεδομένα της ώρας, καθώς όλοι οι έμποροι έχουν και τις εργασίες τους και τα ωράρια είναι αρκετά δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν αρκετές ώρες και μέσα στο μεσημέρι και μέσα στις μεσημεριανές ώρες θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Κατεβαίνουμε σαν ενωτικό εμπόριο και περιμένουμε σύσσωμο τον εμπορικό κόσμο σήμερα να έρθει να ψηφίσει. Όσοι είναι τακτοποιημένοι έχουν δικαίωμα να έρθουν και να ψηφίσουν για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα επιδιώξουμε από την τωρινή κυβέρνηση, από την νεοεκλογήσα κυβέρνηση, και πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι, σαν μια γροθιά, να προχωρήσουμε για τις διεκδικήσεις τις οποίες έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η αγορά και ο εμπορικός κόσμος. Η συμμετοχή ως τώρα είναι πάρα πολύ καλή. Κυρίως στις πρωινές ώρες, παραδοσιακά κορυφώνεται λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων και στο άνοιγμα των απογευματινών ωρών. Εμείς έχουμε αποδείξει σαν συνδυασμός όλα αυτά τα χρόνια με την παρεμβατικότητά μας, την προσπάθεια που έχουμε κάνει για το Σύλλογο. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε ενωμένοι. Τα προβλήματα είναι πολλά και είναι για όλους τους εμπόρους ανεξαρτήτου κλάδου. Θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε όλοι οι έμποροι να είναι ενωμένοι, γιατί περνάμε πάρα πολλές δύσκολες εποχές και έρχονται ίσως και δυσκολότερες. Λυπούμαστε πάρα πολύ για τη λάσπη που έχει πέσει σήμερα και για αυτές τις άσχημες ανακοινώσεις που έχουν βγει στα μέσα όσον αφορά τη διαδικασία. Εμείς έχουμε να τονίσουμε ότι η διαδικασία είναι 100% διάφανη και σωστή και όποιος έχει αντίθετη άποψη από αυτή μπορεί να προσβάλλει αν θέλει τις εκλογές. Γιατί βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα που το λιγότερο είναι εμετικές. Σαν ενωτικό εμπόριο, το λέει και το όνομά μας, είμαστε ένας πολυμετοχικός σύλλογος, θέλουμε τους πάντες μέσα, δεν χρωματιζόμαστε, κάνουμε αγνό και υγιή συνδικαλισμό και θα παρακαλούσαμε τους συναδέλφους σήμερα να έρθουν να ψηφίσουν για το καλό των εμπορικών καταστημάτων.
Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε λίγα λεπτά με την υπόλοιπη τοπική μας επικαιρότητα. Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα σχολικά γεύματα, διότι επιστρέφουν. Να δούμε λοιπόν πόσοι μαθητές πια θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, να περάσουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Την έγκρισή του για τη λειτουργία των σχολικών γευμάτων σε 30 δημοτικά του Βόλου και της Περιφέρειας για τη σχολική χρονιά 2022-2023 έδωσε ο ΠΕΚΑ του Υπουργείου Εργασίας. Για το θέμα τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ομό Μαγνησίας κ. Πολύζος, επισημένοντας χαρακτηριστικά τα εξής. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για τα σχολικά γεύματα αναφορικά με την καινούργια σχολική χρονιά. Όμως είδαμε ένα δημοσίευμα του ΟΠΕΚΑ που λέει ότι εγκρίθηκαν τα σχολικά γεύματα για το νέο σχολικό έτος για 30 σχολικές μονάδες του Ομού Μαγνησίας. Να υποστηρίξουν περίπου 3.000 μαθητές. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα ξεκινήσουν κανονικά τα γεύματα χωρίς προβλήματα, ούτως ώστε να υποστηριχτούν οι οικονομικά ασθενείς οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτό το γεύμα. Πέρα από αυτό όμως, είναι και ένας τρόπος ούτως ώστε να προάγουμε τη σωστή διατροφή στους μικρούς μαθητές. Ο Δήμος Βόλου πάντως ήταν ανάμεσα στους 7 Δήμους πανελλαδικά που τα σχολικά γεύματα άρχισαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι τα σχολικά γεύματα έχουν και κοινωνική σημασία, καθώς υπάρχουν πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και τα συγκεκριμένα γεύματα δίνουν μια σημαντική λύση στην ανάγκη του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, είναι γεύματα που εμπεριέχουν το στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, απαραίτητα για την ανάπτυξη του οργανισμού ενός παιδιού. Αυτά λοιπόν έτσι με τα σχολικά γεύματα και πάμε να δούμε τώρα εντυπωσιακές εικόνες από το αρχαίο θέατρο της Λάρισας που σιγά σιγά έχουν τοποθετηθεί και τα εδόλια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε και τη σκηνή να στείλεται στο κέντρο του θέατρου. Ένα αρχαίο θέατρο που πολύ πολύ σύντομα θα είναι και επισκέψιμο, θα έχουμε και ανακοινώσεις στο προσαχές διάστημα. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ γιατί ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του μεγάλου αυτού έργου. Ολοκληρώθηκε το έργο τοποθέτησης των νέων μαρμάρινων εδολίων στο κύλο του αρχαίου θεάτρου της πόλης εκτός των 4 τελευταίων σειρών του, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην παρούσα φάση του έργου. Η συγκεκριμένη εργασία ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, αλλά το τελευταίο εξάμεινο πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της, καθώς τοποθετήθηκαν τα 194-240 μέλη που προβλέπονταν στη σχετική μελέτη. Μια κύρια φάση του έργου και πολύ δύσκολη έφτασε στο τέλος της. Δηλαδή εκείνη της συμπλήρωσης και επανατοποθέτησης των εδολίων του αρχαίου θεάτρου τα οποία έλειπαν. Της επανατοποθέτησης εκείνων που είχαν βρεθεί σε λάθος θέση και της συμπλήρωσης όσων έλειπαν. Οπότε έχουμε τη χαρά να έχουμε μπροστά μας το μεγαλύτερο μέρος του κύλου του θεάτρου συμπληρωμένο και αυτό ήταν το κύριο μέρος του έργου του ΕΣΠΑ το οποίο μας είχε αναδυθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τις επόμενες μέρες θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης τόσο στα αρχαία εδόλια όσο και συμπλήρωσης τμήματων που έχουν μείνει ανάμεσα στα παλιά και στα καινούργια, οπότε με το σκοπό να είναι ακόμη πιο λειτουργικό το θέατρο. Και θα ανακοινωθεί σε συμφωνία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και μια ημερομηνία που θα ανοίξει για το κοινό για να μπορέσει το κοινό να το επισκεφθεί. Αυτό θα ανακοινωθεί σύντομα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η δεύτερη φάση του έργου που περιλαμβάνει την στερέωση και αποκατάσταση του κτηρίου της σκηνής που είναι αυτό πίσω μας για το οποίο αναμένουμε ακόμη την εξέλιξη διαγωνισμών. Έχουμε κάνει διεθνείς διαγωνισμούς για την προμήθεια μαρμάρου πορολίθου και την τοποθέτηση αυτών στο αρχαίο κτίριο και αναμένεται η έκβαση των διαγωνισμών. Το έργο αποκατάσταση του θεάτρου της Λάρισας επικεντρώνεται πλέον στη συντήρηση των αρχαίων ειδωλίων και ιδιαίτερα στην πλήρωση των κενών που αυτά παρουσιάζουν λόγω παλαιών σπασιμάτων και της φθοράς του χρόνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε έργο μέχρι το Σεπτέμβριο, οπότε θα γίνουν όλες αυτές οι συμπληρώσεις που είπαμε. Θα συνεχιστούν βέβαια οι συντηρήσεις και έχουμε ζητήσει παράταση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μας έχουν πει ότι θα δοθεί, ώστε περιμένοντας την έκβαση των διαγωνισμών να μπορέσει να εκτελεστεί και το έργο της αποκατάστασης. Οπότε ελπίζουμε δηλαδή και στον επόμενο χρόνο να συνεχιστεί το έργο και μέσα στο 2024. Όλες οι εργασίες στο μνημείο που είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτελούνται από έμπειρους συντηρητές και εργατιτεχνίτες υπό την υποπτία της προϊσταμένης εφορίας στα Βρούζας Δρόλια.
Άλλη μια είδηση που αφορά έτσι ένα μικρό παιδάκι, 9χρονο αγοράκι, μεταφέρθηκε λέει πριν από λίγη ώρα σπεσμένα από την Ρόδο, με αεροκομιδή μάλιστα στην Αθήνα, διότι στο χωριό που ήταν χθες το απόγευμα με την γιαγιά και τον παππού, ήπιε καυστικό υγρό, αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη στο εσωφάγος και το στομάχι του και έτσι να κρυθεί αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αθήνας. Συγγνώμη, και νοσηλεύεται αυτή την ώρα στη μονάδα ειδικής θεραπείας. Ευχόμαστε όλα με όλα να πάνε καλά. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή με τα παιδιά μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε μέχρι την ορεινή Βερδικούσια, εκεί όπου το τριήμερο σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα χτυπά στην καρδιά της Βερδικούσιας και συγκεκριμένα στα πολύ πολύ ψηλά, στην κορυφή έτσι του βουνού και στη Βερδικούσια, στη Μαμαλή, εκεί όπου έχουν ετοιμάσει νέοι άνθρωποι ωραία πράγματα, εκτός από τον Duro Camp φυσικά και πολλές άλλες δραστηριότητες για μικρά παιδιά αλλά και για μεγάλους. Πάμε να δούμε όμως τι λένε οι διοργανωτές. Ξεκινά αύριο και για τρεις ημέρες το Μαμαλή Φεστιβάλ 2023 στην κορυφή Μαμαλή, στη Βερδικούσια, με πολλές παράλληλες δραστηριότητες. Ένα φεστιβάλ ξεχωριστό, μοναδικό, στη Βερδικούσια, σε ένα μοναδικό δάσος, όπου εκεί γίνονται και αγώνες δρόμου που έγινε την περασμένη εβδομάδα, αλλά και αγώνες ντούρο που θα γίνει την Παρασκευή 7, 8 και 9 Ιουλίου. 1400 μέτρα ύψος, live εκδηλώσεις με ξεχωριστά συγκροτήματα που ταιριάζουν με το περιβάλλον αλλά και τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται εκεί, αθλητικές διοργανώσεις για τα παιδιά, διάφορα δρόμενα, περίπατος στο δάσος, όλα αυτά χάρη εδώ στο δραστήριο σύλλογο της Βερδικούσιας. Έχουμε τη χαρά ως Δήμος Ελασσόνας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους διοργανωτές του Mountain Enduro Camp, να φιλοξενούμε και φέτος το καταπράσινο δάσος Οξιάς και νομίζω ένα από τα μοναδικά που είναι επισκέψιμα στην Ελλάδα. Το κατασκηνωτικό φεστιβάλ που διοργανώνουμε με τα παιδιά του Mountain Enduro Camp. Ο Δήμος μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με τα παιδιά του Mountain Enduro Camp, θέλει να κάνει γνωστή την περιοχή μας στο Πανελλήνιο και όχι μόνο. Και σε αυτό, μαζί με την περιφέρεια, έχουμε εξασφαλίσαμε και κατασκευάσαμε την ασφαλτόσωρση του δρόμου από τη Βερδικούσια έως και το χώρο που διεξάγεται το κατασκηνωτικό φεστιβάλ, κάνοντας εύκολη την πρόσβαση στο χώρο. Η Μαμαλή βρίσκεται σε ένα καταπράσινο από οξιά δάσους, προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές εικόνες, ενώ οι διοργανωτές υπόσχονται ένα τριήμερο γεμάτο δράση, μουσική και διασκέδαση. Είναι ένα τριήμερο το οποίο περιέχει κάποιες δραστηριότητες για παιδιά, για μεγάλους, τουριστική περιήγηση στο δάσος Οξιάς, περιπάτους, αγώνες ανωμάλου δρόμου για τους δρομείς. Φέτος, αυξάνοντας την ποσότητα και την ποιότητα των προσπαθειών μας, καταφέραμε να έχει την τιμητική του το trial run, ο αγώνας ανωμάλου δρόμου για τους δρομείς, να διεξαχθεί ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα μία εβδομάδα πιο πριν. Είχαμε 350 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, από την Πάτρα, την Κόρινθο μέχρι και το Δημότυχο. Όσοι θα παραβρεθούν στο φεστιβάλ, όλοι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία βουνού μέσα σε ένα πανέμορφο δάσος από οξιά, στη θέση Μαμαλή, Βερδικούσιας, που έχει υψόμετρο, όπως το είπε και ο Περιφερειάρχης προηγουμένως, 1430 μέτρα. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες όπως αφορά τη μηχανοδήγηση, τη φύση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη ζωντανή μουσική που θα παίζει τα βράδια μέσα στα δέντρα στις Οξές και ο κόσμος θα το απολαύσει. Το φεστιβάλ έχει δραστηριότητες τόσο για παιδιά όσο και για μεγάλους. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε. Εμείς παρακολουθούμε και live εικόνα από την κεντρική πλατεία της Λάρισας, την καυτή Λάρισα πραγματικά σήμερα με 38 άρια υπομονή. Έχουμε και το πράσινό μας, εντάξει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε τώρα νωρίς το πρωί. Τώρα εγκαινιάστηκε το αστρονομικό παρατηρητήριο και στο σωρό της πόλης του Βόλου. Να δούμε το σχετικό εντυπωσιακό ρεπορτάζ. Εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από τα μέλη της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου το αστρονομικό παρατηρητήριο στη θέση Σωρός. Πρόκειται σίγουρα για ένα ιδανικό μέρος στην κορυφή του Αγίου Στεφάνου, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης και αρκετά μακριά από τα ενοχλητικά φώτα. Είναι το νέο σημείο συνάντησης της εταιρείας που έχει όνομα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς εκεί πλέον θα διοργανώνονται αστροβραδιές για την παρατήρηση των ουράνιων σωμάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου ενέκρινε πάντως την αξιοποίηση του χώρου.
Αυτά λοιπόν έτσι και με το αστρονομικό παρατηρητήριο, ωραία πράγματα να συμβαίνουν έτσι στις πόλεις μας. Εμείς πάμε σιγά σιγά στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα και επανερχόμαστε να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα και αυτή την εβδομάδα φυσικά. Και κάπου εδώ κλείνουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα, κλείνουμε και αυτή την εβδομάδα φυσικά, ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο, να περάσουμε καλά, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες και πρώτο Θεός να είμαστε εδώ την Δευτέρα στις 8.30. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλληνα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.